Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2023 και δεν είναι μια καλή μέρα. Όπω ε, όπως έχω αναρτήσει χθες το βράδυ στην κοινότητα εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, το έγραψα 4 και κάτι το πρωί, έχει από το πρωί σήμερα, που όλα πάνε στραβά έγραψα χθες το βράδυ, δηλαδή τα χράματα σήμερα. Έλεγα σε μια φίλη μου πως κάτι έχει αυτή η μέρα σκαιώδες, δεν ξέρω, από χθε το πρωί όλα ήταν έτσι βαρι, βαριά η ατμόσφαιρα. Και τώρα λίγο πριν πάω για ύπνο βλέπω για την τραγωδία με τη σύγκρουση δύο τρένων στα τέμπη. Κρίμα. Καλή δύναμη σε όσους έχουν επηρεαστεί από το δυστύχημα με όποιο τρόπο. Είτε επειδή ήταν ήδη επιβαίνοντες, ήταν δικοί τους άνθρωποι ή επηρεάστηκα ψυχικά από το άκουσμα της τραγωδίας. Τέτοια περιστατικά λειτουργούν ως ερεθίσματα για συναισθηματική απορρίθμιση. Θα κάνω ένα βίντεο αύριο για αυτό το θέμα. Πραγματικά λυπάμαι. Έχει από το πρωί που ξύπνησα που είμαι... σε μια κατάσταση στην οποία προσπαθώ να διαχειριστώ συναισθηματικά αυτό που συνέβηκε. Και σκεφτείτε εγώ ζω στην Κύπρο, δεν είμαι εκεί, δεν έχω κάποιον άνθρωπο που να γνωρίζω ο να ήταν μέσα στο τρένο. Λοιπόν, διαβάζω λίγο τα σχόλιά σας, τραγικό. Μια άλλη φίλη όχι και για μένα ήταν δύσκολη μέρα, αλλά επειδή στη ζωή μου είχα άπειρες τέτοιες δεν το γεννήκευσα, κρίμα για το γεγονός, πολύ θλιβερό γεγονός. Η Μαριάννα Μητάη, συνάδελφος, η ψυχολόγος, έγραψε τραγωδία για πολλούς συνανθρώπους μας το συλλογικό πένθος που ξυπνά το ατομικό κάθε φορά σε σπαραχτικά γεγονότα ζωής. Αυτό που έγραψε η Μαριάννα θα το χρησιμοποιήσουμε και στη συνέχεια. Μια άλλη φίλη έγραψε ένα σοβαρό ερώτημα, είναι η κατάσταση των τρένων που ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Η Βίκυ έγραψε να κάνει ένα βίντεο με αυτό το θέμα. Θέκλα μου, κάθε φορά που μα απορριθμίζει ένα τέτοιο γεγονό, και κουβαλάμε για καιρό έναν εξήγητο βαρύ συνέστημα ενοχής ματιότητας θλίψης. Η Τάνια έγραψε «Δεν έχω κάποιο άτομο στα τέμπη, αλλά επηρεάστηκα πάρα πολύ σε ένα δυο, πάρα πολύ. Σε ένα -δυο μήνες. Είναι η εκπαιδευτική εκδρομή του παιδιού μου στην Αθήνα και χέστηκα κυριολεκτικά πάνω μου». Η της απαντάει Φίλοι μου αγαπημένοι, και εμένα ο μικρό μου γιο 13 χρόνων θα πάει εκδρομή με το σχολείο στην Αθήνα από τα Χανιά και φοβάμαι. Τώρα, μόλι το άκουσα και αυτό, μαύρησα. Γιατί είναι τόσο καταραμένο μέρο τα τέμπη, αναρωτιέται η Τάνια και η Χλώτη λέει: Αυτό διαρωτήθηκα και εγώ. Έχει χαλάσει η διάθεσή μου. Σκέφτομαι και εγώ τη σχολική εκπαιδευτική εκδρομή που θέλει να κάνει ο γιο μου, που θέλει διακαώ να πάει. Πρέπει να μα πει η αγαπημένη μα στέκλα πώ να αντιμετωπίζουμε σαν μητέρε αυτούς τους φόβους. Η Μαριάννα έγραψε «Και εγώ δεν κοιμήθηκα, τι τραγωδία Θεέ μου» η Ελένη λέει «Θλίψη τώρα, διαβάζω κάπου 24 νεκροί και πάνω από 80 τραυματίες τώρα η ώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι 3 και 20 το μεσημέρι ε, και θα ανέβει στις 5 Νομι... αν άκουσα καλά είναι 38 νεκροί αλλά δεν έδωσα έμφαση στα στατιστικά περισσότερο στο γεγονός». Η Λουίζα λέει «Από μια ανθρώπινη απερισκεψία όλο αυτό η Χλόη λέει: Θέκλα, μου αγαπημένη, ξύπνησα το πρωί, άκουσα αυτή την τραγική είδηση και αναστατώθηκα. Στη θέση αυτή μπορεί να βρεθεί ο καθένα από εμά. Έχω τρία γόρια στην εφηβεία και με έπιασε φόβο. Ο μικρό μου γιο, 13 χρόνια, θα πάει σχολική εκδρομή στην Αθήνα. Με αυτά που ακούω, φοβάμαι να τον αφήσω να πάει, όμω δεν μπορώ να το στρίσω. Θέκλα, βοήθεια, Βοήθεια θέκλα μου, φοβάμαι με αυτά που ακούω να αφήσω τα παιδιά μου να πετάξουν. Σε λατρεύω. Η Ελένη λέει: Μόλι το διάβασα, δεν έχω κουράγιο να πω στη δουλειά. Κυριακή λέει: Δεν αντέχω αλήθεια. Πόση πίκρα, πόση απόγνωση. Πλέον ζητώ μόνο υγεία. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμεί. Ο Θεό να μα βοηθήσει και κουράγιο. Δεν υπάρχουν λέξει. Η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα ένα φόβο για τα ταξίδια. Προσπαθώ να τον ξεπεράσω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρει κανεί αν και πότε θα τουλάχει. Η Ρούλα Ισάκου λέει πολύ άδικο, νέα παιδιά χαθήκανε φοιτητέ και λένε ότι έκανε λάθο ο σταθμάρχη. Πώ θα το αντέξουν οι δικοί του άνθρωποι, πώ. Τι ξημέρωσε πάλι, λέει η Μαρία. Η Λιλή καλή, αβάσταχτο πόνο. Σκέφτομαι πιο πολύ εκείνου του γονεί που είχα φοιτητέ και νέου ανθρώπου που χάθηκαν. Όπω εκείνο το άλλο τραγικό δυστύχημα στην κοιλάδα των Τεμπών που, που 20 χρόνια πριν είχαν χαθεί τόσοι μαθητέ. Απομένω βουβή σε τόσο πόνο. Η ΕΟΝ Γκρινφάιτερ λέει: Κάθε γεγονό που δημιουργεί ένα τέτοιο ευνίδιο θάνατο είναι τραγικό. Είτε είναι μια φυσική καταστροφή, είτε ένα, είτε ένα ατύχημα, είτε κάτι άλλο. Πώ θα το διαχειριστούν οι οικογένειε του άνθρωποι, ο Θεό να του δίνει κουράγιο και παρηγοριά. Η Θάλια λέει: Όντω η χθεσινή μέρα, έτσι όπω εγώ την έννοια, θα είχε μια περίεργη ησυχία, σαν κάτι μεγάλο να γινόταν. Εγώ το μετέφρασα ως σεισμό. Αλλά μήπω η τραγωδία αυτή δεν είναι σεισμό. Κυριακή λέει στις μια ξύπνησα γιατί είχα αποκοιμηθεί και είδα αυτό το πρωτοφανές για την Ελλάδα δυστύχημα. Κρίμα. Είμαι πολύ θλιμμένη και θυμωμένη γιατί χάθηκαν αντικά ζωές. ζωέ. Η βάζεις, βάζει σπασμένε καρδιέ. Η Μαρία. Λυπημένε φατσούλε. Η Παναγιώτα λέει μεγάλη τραγωδία. Όλοι ξυπνήσαμε με αυτήν την είδηση νέοι φοιτητέ μέσα στο τρένο, ανήποτο λάθο, μεγάλη στενοχώρδια, Ο Άκη στέλνει την αγάπη του, εγώ πιτσόκου λέει: Αχ, θέκλα μου, πώ ξυπνήσαμε πρωτομηνιάτικα. Πένθο για όλη την Ελλάδα. Η Μαρία λέει: Λυπάμαι, Τσουκαταρίδου και η Λικουρέση γράφει: Σήμερα δεν υπάρχει χώρο. Σήμερα ουρλιάζουν μανάδε. Η Μαρία Μαράκη λέει: Δεν μπορούσα χθε να κοιμηθώ ανεξήγητα και το πρωί είδα την τραγωδία. Δεν έχω λόγια. Θλίψη. Έχω πάρει άπειρε φορέ Αθήνα Θεσσαλονίκη τρένο και Intercity. Δυστυχώ, όταν τα μέτρα ασφαλεία δεν λαμβάνονται, όταν πρέπει και πάμε με το Μάνιουαλ, το 2023 έρχεται η τραγωδία. Η Αγγελική λέει: Η Δελιγιάννη αδιανόητο και άδικο, αβάσταχτο πόνο. Η Αποστολή λέει: Ευχαριστούμε πολύ, θέκλα μα για τη συμπαράσταση. Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει ξεφύγει από τη λογική σε επίπεδο ηγεσία εδώ και δεκαετίε. Είχε αγοραστεί ηλεκτρονικό σύστημα παρακολουθήσει στο συνδυροδρομικό σταθμό εδώ και 20 χρόνια και ποτέ δεν λειτουργήσε. Η Βασιλική λέει κρίμα, νέα παιδιά και ένα σφίξιμο στο στομάχι. Παρακολουθούσα προλίγου στο YouTube ένα μικρό βίντεο που ήταν ο πατέρα ενό παιδιού που ζητούσε πληροφορίε για την κοπέλα του γιου του, η οποία λέει είναι μία φοιτητρία, όχι φοιτητρία, είναι μία δοντία τόσο και τελειώσει τι σπουδέ από την Πάφο. Επίσης έχω διαβάσει ότι υπάρχει και ένας φοιτητή από την Αυγόρου, είναι ένα άλλο μέρο της Κύπρου που αγνοείται και σίγουρα έχουν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Είναι όπως όλες τις τραγικές καταστάσεις που μας έχουν επηρεάσει όλους. Στο μυαλό ήρθε οπωσδήποτε η τραγωδία στα τέμπη 20 χρόνια πριν με τους μαθητές. Η τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο λεωφορείο εκεί πέρα. Η τραγωδία του ήλιος του αεροπλάνου που έπεσε. η τραγωδία της 9ης Σεπτεμβρίου του 2001, 11 η Σεπτεμβρίου του 9-11, 11 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στην Αμερική, και διάφορα άλλα τέτοια πολύ σοκαριστικά γεγονότα. Γιατί είναι σοκαριστικά. Είναι σοκαριστικά γιατί αφορούν πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Είναι πολύ νεκρά δυστυχήματα. Ε, όλα αυτά τα δυστυχήματα στο οποίο έχουμε αναφερθεί είναι δυστυχήματα που έγιναν με λεωφορεία, με τρένα ή αεροπλάνα. Μιλάμε για γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει κανένας. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο ίντερνετ, αγοράζουν ένα εισιτήριο για να κάνουν μια διαδρομή, τους ανθρώπους που πάνε στον ΚΙΣΕ μια αεροπορική εταιρεία ή ενό σταθμού τρένων για να αγοράσουν ένα εισιτήριο, τους ανθρώπους που πάνε να πάρουν ένα εισιτήριο για το λεωφορείο. Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα ψυχολογικό και ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και δεν θα ασχοληθούμε με αυτά που πρέπει και ασχολούνται ε, οι υπεύθυνοι για να διερευνήσουν τα αίτια αυτού του δυστυχήματο. Το μόνο που έχω σκεφτεί σε σχέση με τα αίτια είναι το εξή. Όπω μιλάμε εδώ καθημερινά για ανάληψη ευθύνη σε προσωπικό επίπεδο, ε, ω γονεί να αναλάβουμε την ευθύνη μας, ω φίλοι να αναλάβουμε την ευθύνη μα, ω συνάνθρωποι να αναλάβουμε την ευθύνη μα, το ίδιο ισχύει και σε ένα συλλογικό επίπεδο. Όταν δεν αναλαμβάνονται οι ευθύνε, από αυτούς που πρέπει να αναλυθούν. Όταν φωνάζουν κάποιοι και γίνονται φωνή, φωνές που βοούν στην έρημο, φωνή βόντου εν είναι το, το ρητό το αρχαίο, κάποια στιγμή η μία ανάληψη ευθύνη φέρνει οδυνηρά αποτελέσματα. Όμως, η τραγική πραγματικότητα, η τραγική τραγική πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορώ εγώ, δεν μπορεί εσύ, δεν μπορεί ο καθένα ατομικά να επιβάλλει σε μια αεροπορική εταιρεία, σε μια εταιρεία τρένων, σε μια κυβέρνηση, σε οποιονδήποτε να επιβάλλει να αναλάβει τι ευθύνε του. Δυστυχώ. Διάβαζα σήμερα, άκουγα ότι ένας άνθρωπος παρετήθηκε λέει από τον Μάρτιο του 2022 Παιδιά δεν είμαι καλή στην μεταφορά δημοσιογραφικών πληροφοριών Εδώ δεν είναι δημοσιογραφικό κανάλι, θα πάτε σε άλλα δημοσιογραφικά κανάλια να πάρετε δημοσιογραφικές πληροφορίες Ότι κάποιος ο οποίος ήταν υπεύθυνο για το σύστημα τη Ότι παρετήθηκε διαμαρτυρώμενος για το γεγονός ότι δεν λειτουργεί Κάτι που μου έκανε εντύπωση παρακολουθώντας μια ενημερωτική εκπομπή είναι ότι λέει ε, δεν λειτουργούσε το ηλεκτρονικό σύστημα και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ξέρω πόσο λειτουργούσαν α, μέσω του ανθρώπινου συστήματος και λέει ότι ήταν σύνηθες να δώσει εντολή ως σταθμάρχης να αγνοήσει ο μηχανοδηγός το κόκκινο φως που λέει stop και να προχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο. Από ό,τι κατάλαβα χθε, είχαν μόνο μία γραμμή, η άλλη είχε κάποια βλάβη, δεν ξέρω εγώ τι, και έδωσε εντολή να προχωρήσουν παρόλο που ήταν αναμένο το κόκκινο φως. Και άκουσα ένα σχόλιο σε μια ενημερωτική εκπομπή που λέει είχαν συνηθίσει και το θεωρούσαν φυσιολογικό να προχωρούμε το κόκκινο φως. Αυτό άμα το πάρουμε σε ένα προσωπικό επίπεδο, πνευματικό επίπεδο, να είναι πάρα πολύ ανησυχητικό να συνηθίσουμε στο να κάνουμε πράγματα επικίνδυνα. Εντάξει. Μέχρι εδώ για τα αίτια του δυστυχήματος. Ούτε σε πολιτικό επίπεδο θέλω να το πάρω, ούτε σε κομματικό επίπεδο θέλω να το πάρω. Ζω και εργαζόμαι στην Κύπρο, δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική της Ελλάδος, ούτε θέλω να έχω. Ε, όπως έγραψε μία κοπέλα στα σχόλια εδώ και δεκαετίες η χώρα είναι στον αυτόματο σαφώς ε, δεν έχει να κάνει έχουν αλλάξει ποσές κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες η ανάληψη ευθύνης είναι θέμα πνευματικότητας και αν είχαμε πνευματικότητα στην ηγεσία στην όποια ηγεσία δεν θα είχαμε τέτοια περιστατικά τα οποία να έχουν να κάνουν με ανθρώπινο λάθος και με μία αναλήψη ευθύνη. Πρόσφατα παρακολούθησα ένα ντοκιμαντέρ για την 11η Σεπτεμβρίου για την... το περιστατικό εκείνο το οποίο προσέκρουσαν τρία αεροπλάνα πάνω σε χτίρια, δύο αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους Νέα Υόρκη και ένα αεροπλάνο στο Πεντάγωνο ένα ντοκιμαντέρ το οποίο εξηγούσε την πολιτική κατάσταση πριν από την επίθεση αυτή και το τι είχε γίνει μετά. Και οι Αμερικανοί ε, συνειδητοποίησαν εκ των υστέρων ότι δεν συνεργάζονταν τα διάφορα πρακτορία που είχαν στη χώρα του, τα αντιτρομοκρατικά, το FBI, το FBI, η CIA κλπ., και ότι αν συντονιζόντουσαν μεταξύ του και έδιναν πληροφορίε ο ένα τον άλλο, θα μπορούσαν να αποφύγουν την τραγωδία τη 11η Σεπτεμβρίου. Ε, Πρόσφατα πάλι παρακολούθησα έναν ντοκιματέρ για το αεροπορικό δυστύχημα τη Ήλιο, το οποίο ήταν με κυπριακό αεροπλάνο, που σε αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο παρακολούθησα από το podcast. Γιατί πρέπει να λέμε από πού παίρνουμε τι πληροφορίε μα, του Μενέλαου. Το podcast του Μενέλαου που έχει τίτλο «Γεγονότα που συγκλώνησαν» του Μενέλαου Γεωργίου. Ε, στο οποίο και, ε, και για την 11η Σεπτεμβρίου παρακολούθησα από το podcast του Μενέλαου και για την, την Ήλιος, δηλαδή για την 11η Σεπτεμβρίου παρακολούθησα και από το Netflix ένα Ε, Στο επεισόδιο του... Είχε δύο επεισόδια ο Μενέλαος, είναι γεγονότα που συγκλώνησαν Μενέλαος Γεωργίου. Είχε δύο επεισόδια για την 11η Σεπτεμβρίου και ένα για την πτήση 522... 522 της Ήλιος Έργου εις 121 χαμένες ψυχές. Στο podcast που έκανε ο Μενέλαος για την Ήλιος θυμήθηκα ξανά πληροφορίες τις οποίες είχα ακούσει ε, από πρώτο χέρι όταν, είχα, όταν είχε συμβεί το δυστύχημα της Ήλιος γιατί ήμουνα τότε στην Κυπριακή τηλεόραση και είχα επαφή με τους δημοσιογραφούς. Υπήρχαν και εκεί άνθρωποι να λάθει και ανθρώπινα λάθη και υπήρχε και η φτηνιάρικη πολιτική της εταιρείας που δεν έκανε σωστή συντήρηση και δεν φρόντιζε τόσο την ασφαλεία. Εντάξει. θα μπορούσε ο καθένας από εμάς ανεξαρτήτως του πώς ζει τη ζωή του να βρισκόταν μέσα σε εκείνο το τρένο. Να βρισκόταν μέσα στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο βαγονί που υπάρχουν οι σοβαροί τραυματίες και νεκροί. Θα μπορούσε ο καθένας. Θα μπορούσαν τα παιδιά μας, εμείς, ο καθένας. Και αυτό είναι το τόσο πολύ τρομακτικό. Το ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο, κανέναν απολύτως έλεγχο πάνω στο πού θα μας βρει κάτι κακό. Και αυτό μας τρομάζει. Και αυτό πως πολύ σοφά έγραψε η συνάδελφος η Μαριάννα Εμιτά, η ψυχολόγος που είναι στην Αθήνα, έχω φωτογραφίσει και ένα άλλο την ανάρτηση, μια ανάρτηση που έκανε η Μαριάννα ημιτά στο facebook, να την εδώ πέρα την ανάρτηση, λέει η Μαριάννα Εκεί που το συλλογικό πένθος ξυπνάει το ατομικό. Εκεί που χάνεις το δεδομένο για τη ζωή. Αναδύονται οι πύρινες αιστείες ενός τραύματος που τρέφεται από κάθε ακαμψία ζωής. Τώρα παλεύουμε να σβήσουμε τη φθαρτότητα. Αργότερα αναγκαστικά θα αναμετρηθούμε με τον πολυτραυματία μέσα μας. Εξαιρετική η Μαριάννα, εξαιρετικές οι παρατηρήσεις της Μαριάννας. Θα το ξαναδιαβάσω, είναι στο hashtag τραγωδία στα τέμπη εκεί που το συλλογικό πένθος ξυπνάει το ατομικό έχουμε συλλογικό πένθος και στην Ελλάδα και στην Κύπρο από την τραγωδία στα τέμπη συλλογικό πένθος πενθεί όλη η Ελλάδα, πενθεί όλη η Κύπρος όντως. με όποιον έχω μιλήσει σήμερα το πρώτο πράγμα που είπα πώ είσαι Στενοχωρημένο, στενοχωρημένη. Εκεί που χάνει το δεδομένο για τη ζωή, εκεί που συνειδητοποιεί ότι δεν είναι δεδομένη η ζωή. Για να μπορέσει ένα άνθρωπο να ζήσει καθημερινά και να αντέξει τι αντικσότητε, πρέπει να θεωρήσει τη ζωή δεδομένη. Δηλαδή να έχει ένα, μια αφετηρία μια ασφάλεια, συναισθηματική ασφάλεια, ότι ναι, θα ζήσω σήμερα, θα ζήσω και αύριο, θα ζήσουν τα παιδιά μου, θα ζήσουν οι άνθρωποι παγκαπού. Με τέτοια περιστατικά χάνει το δεδομένο για τη ζωή. Αναδύονται οι πύρινε εστί ενό τραύματο που τρέφεται από κάθε ακαμψία ζωή σε ένα έτσι πολύ ποιητικό τρόπο για να μεταφέρει Μαριάννα το τραύμα που ξυπνάει ένα τέτοιο γεγονός. Τη συναισθηματική απορρίθμιση που προκαλεί. Τώρα παλεύουμε να σβήσουμε τη φθαρτότητα. Τώρα μόλις το ακούσει αυτό το πράγμα προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις και προσπαθείς μέσω της εκλογήκευσης να βρεις τρόπους να το ελέγξεις εκ των υστέρων για να νιώσεις μια ψευδεστησία ασφάλειας. Αργότερα αναγκαστικά θα αναμετρηθούμε με τον πολυτραυματία μέσα μας. Δηλαδή τέτοια γεγονότα ξυπνούν συλλογικό πένθος και βιώνουμε τις διαδικασίες του πένθους και μετά μας αφήνουν αντιμέτωπους με τα δικά μας προσωπικά τραύματα που έχει ο καθένας. Αν ήδη δεν μας τα έχουν ξυπνήσει, σίγουρα μας τα έχει ξυπνήσει. Σίγουρα. Ε... Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα θυμήθηκα άλλη μια συλλογική τραγωδία που ξύπνησε επίσης το συλλογικό πέθος που ήταν η μάτι. Εκείνο. Πρόσφατα με είχατε ρωτήσει γιατί μας επηρεάζουν τόσο πολύ γεγονότα τα οποία δεν έχουν συμβεί σε εμάς αλλά έχουν συμβεί σε άλλους ανθρώπους. Και είπα θα το κάνω μετά και λυπάμαι που, το, που, που, έπρεπε να γίνει περιστατικό τέτοιο για να το κάνω. Τέτοια περιστατικά μας επηρεάζουν γιατί θα μπορούσε ο καθένας από μας να είναι εκεί και γιατί είμαστε άνθρωποι που νιώθουμε ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετώπισαν το θάνατο, αντιμετώπισαν τη φθορά, αντιμετώπισαν το φόβο του θανάτου. Δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν σκοτωθεί και αυτοί που έχουν τραυματιστεί βαριά σωματικά που έχουν επηρεαστεί από την τραγωδία, αλλά κάθε άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν μέσα στο τρένο, έστω και αν έχει βγει χωρίς γρατσουνιά, έχει περάσει ένα σοβαρό τραυματικό γεγονός. Οι συγγενείς οι συγγενεί οι οποίοι από είδα κάποιοι περιμένουν ακόμη να βρουν τους δικούς τους. Τραγικό. Εξαιρετικά τραγικό. Λοιπόν, είναι πολύ φυσιολογικό να μας επηρεάσει κάτι τέτοιο. Αφύσικο θα ήταν να μην μας επηρεάσει. Κάποιοι μπορεί να ανησυχήσουν και να πούν γιατί εγώ δεν κλαίω γιατί δεν νιώθω στενοχώρια, αλλά νιώθω μια μαγκομάρα ή νιώθω ένα μουδιασμα. Μπορεί να έχουμε συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμεσα μέσα μας που να μην μας αφήνουν να κλαψούμε, να μην μας αφήνουν να έρθουμε σε επαφή με τον πόνο, επειδή ακριβώς είμαστε όπως έχει γράψει η σοφά η Μαριάννα Εμιτά, πολύ τραυματίες. Θυμήθηκα δύο περιστατικά σήμερα. Το ένα περιστατικό το οποίο θυμηθήκα, όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενη Παιδιά, το γνωρίζετε, είναι το περιστατικό της 6η Ιανουαρίου 2006, όταν χτυπήθηκε θανάσιμα σε αυτοκινητικό δυστύχημα η πρώτη μου ξαδερφούρλα, η μακαρίτη Σέγα, η Ραφάλιλα, σε αυτοκινητικο δυστυχημα η πρωτη μου ξαδερφούλα, η μακαριτη σεγα η, της Αγα, η Ραφαέλλα, σε ηλικια 13 χρόνων. μέσα σε δευτερόλεπτα άλλαξε όλη μας η ζωή και δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Στην αρχή όταν σου συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, έχεις ανίποτο πόνο και ένα μουδιασμα, ένα, ένα παράξενο μουδιασμα. Δηλαδή αρχίζεις να λειτουργείς τον αυτόματο. Οι άνθρωποι που τώρα έχουν χάσει τα παιδιά τους, έχουν χάσει τους αγαπημένους τους, είναι μαγκωμένοι, μουδιασμένοι και δεν επικοινωνούν με το περιβάλλον. Έστω, αφού βλέπετε τους ανθρώπους που μιλάνε σε συνεντεύξεις ότι σαν να είναι αλλού. Υπάρχει μια ομίχλη στο μυαλό τους που αυτό έχει να κάνει με όλους τους νευροδιαβιβαστές της θλίψης, του πόνου, του σοκ οι οποίοι έχουν εκχυθεί από τον εγκέφαλο οι πρώτες μέρες είναι πιο εύκολες. Και μετά έρχονται πολύ δύσκολες μέρες γιατί όταν καταλαγιάσει ο πόνος και όταν καταλαγιάσει η δημοσιότητα που παίρνει το περιστατικό και όταν σταματήσει να είναι νέο έρχεσαι σε πιο πολύ, πιο έντονη επαφή με το βαθύ πόνο και το βαθύ τραύμα που ανοίγει. Είναι φυσιολογικό εκ των υστέρων να σκέφτεσαι αν γινόταν κάτι διαφορετικό. Εμεί τότε σκεφτόμασταν αν δεν έπαιρνε ο θείο μου εκείνο το δρόμο, αν δεν ήταν ο άλλο να τρέχει όπω τον τρελό, αν δεν έκανε κόντρε, αν δεν είχαν τα φανάρια, αν, 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 ένα σωρό αν. Εκ των υστέρων προσπαθεί να εκλογικεύσει αυτό που συνέβηκε και να βρει την ευθύνη Γι' αυτό νιώθουμε τόσο μεγάλη ανάγκη να βρούμε τον υπεύθυνο και να τον κρεμάσουμε, αν είναι δυνατόν. Εντό εισαγωγικών να τον κρεμάσουμε, γιατί ακριβώ εκ των υστέρων, μέσω τη διαδικασία τη εκλογή, το να βρούμε ποιο φταίει και να του ρίξουμε την ευθύνη, μα κάνει να νιώθουμε ότι αποκτούμε την ψευδέστηση ελέγχου. Ψευδέστηση, όχι αίσθηση, ψευδέστηση ελέγχου. Ότι εφόσον τώρα έχουμε ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί και ποια είναι η αιτία γιατί έχει γίνει αυτό το δυστύχημα, δεν θα γίνουν άλλα δυστύχηματα στο μέλλον. Άρα νιώθω μια ψευδέστηση ελέγχω ότι μπορώ να ελέγξω τη ζωή μου και μπορώ να ελέγξω τα δυστύχηματα. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ, δεν μπορούν. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουν οι άνθρωποι να είναι ανεύθυνοι. Ότι πρέπει να συνεχίσει η πολιτεία ή οποιοδήποτε οργανισμός να μην αναλαμβάνει την ευθύνη της και να σκέφτονται μόνο το συμφέρον τους, το οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο, και να μην σκέφτονται τι ανθρώπινε ζωέ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που λέω. Μιλάω για τη διαχείριση των δικών μα συναισθημάτων. Θα σα πω τώρα ένα άλλο περιστατικό το οποίο ακριβώ δείχνει πόσο είναι έξω από το χέρι μα να ελέγξουμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα saying, ένα ρητό που λένε ότι όσο λάδι έχει το καντήλι σου, το έχετε ακούσει αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα είναι supernatural, είναι μεταφυσικά και η ψυχολογία δεν ασχολείται με τη μεταφυσική. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη που ασχολείται με τη φυσική, ασχολείται με αυτά που είναι μετρήσιμα. Σας είπα για τις 6 του Γενάρη το 2006, που έγινε αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο ο θείο μου περνούσε κανονικά τα φανάρια με πράσινο, ήρθε ένα νεαρός τρέχοντα ήλιο οδό με κόκκινο, χτύπησε στην πλευρά που καθόταν η ξαδερφούλα μου και σκοτώθηκε. Αυτό έγινε του Άγια Νιού, το 6. Παραμονή 15 Αυγούστου. Παραμονές 15 Αυγούστου. Πότε είχε γίνει το... Ό,τι είχε γίνει τη ήλιος του... 14 λοιπόν. Ήτανε... 15 Αυγούστου. κοπές του 15 Αυγούστου. Ζούσα στη Λευκοσία. Η ξαδερφούλα μου, η Μακαρέτη Σεραφαέλα, είχε πάει με ένα... Με την ομάδα handball που έπαιζα στα Λατσά, στη Λευκοσία, είχαν πάει ταξίδι στην Ελλάδα. Και έμενα σε ένα κατασκηνωτικό χώρο ο οποίο ήταν πολύ κοντά στη σύγκρουση του αεροπλάνου. Και ένα από τα πράγματα που είπαμε μετά που συγκρούστηκε το αεροπλάνο, μετά τη συντριβή του αεροπλάνου, ήταν ευτυχώ που δεν έπεσε το αεροπλάνο πάνω στον κατασκηνωτικό χώρο και δεν πήγαν τα παιδιά. Λοιπόν, 13 του Αυγούστου του 2005. Είχα πάει με τα παιδιά στην Πάφο, ήταν η Κυριακή 5 χρονών και ο Λάζαρος 8. Και πήγαμε για να περάσουμε μια εβδομάδα στην Πάφο. Ήμουνα στο σπίτι τη μάνα μου όταν πηγαίναμε στην Πάφο τα Σαββατοκύριακα ή τι γιορτέ ή το... τι διακοπέ. Μέναμε σε ένα σπίτι δίπλα από το σπίτι τη μάνα μου. Και ήταν αδερφό μου μέσα στην αυλή και μιλούσε στο τηλέφωνο έτσι έντονα. Και του λέω τι έγινε. Ε, μου λέει, μα έχει κάνει δώρο πεθερό μου δύο εισιτήρια για να πάμε ταξίδι στην Πράγα, γιατί το μοιραίο αεροπλάνο ταξίδευε από Λάρνακα, Αθήνα, στάση στην Αθήνα και μετά Πράγα. Mm. Και μου λέει, τηλεφώνησα τώρα, μου λέει στην εταιρεία την αεροπορική και του ζήτησα να μου δώσουν τηλέφωνα ξενοδοχείων στην Πράγα, και δεν μπορούσαν να μου δώσουν τηλέφωνα ξενοδοχείων, μου λέει ο αδερφό μου. Και κατάλαβα ότι πρόκειται για εταιρεία τη Πλάκα και ακύρωσα τα εισιτήρια. Δεν θα πάμε. Και θύμωσα μου λέει. Γιατί τότε το 2005 δεν ήταν το διαδίκτυο όπω είναι σήμερα που μπαίνει στο κινητό σου και έγραφε ξενοδοχείο πράγα και σταύγαζε. Θυμάμαι μέχρι τώρα 14 του Αυγούστου ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο στην Πάφο και καθόμουνα με μια κοπέλα. Που κανονικά είχαμε ραντεβού, αλλά είπαμε να κάνουμε το ραντεβού σε ένα ξενοδοχείο. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε ο Μακαρίτη ο Γιάννη, Ήταν ένα παιδί που είχαμε σχέση, που σα είπα ότι πέθανε φέτο το Σεπτέμβριο. Που δούλευε στην αεροπορία και μου λέει: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Του λέω: Τι, μου λέει, Έχουμε γνώσει. Στην πολεμική αεροπορία. Έχουμε γνώση, μου λέει: Ότι υπάρχει ένα αεροπλάνο ακυβέρνητο και στο γραμματικό που έπεσε. Ακυβέρνητο μου λέει: Και είναι, υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Και μετά από λίγη ώρα πέφτει το ήλιος και μαθαίνουμε την ιστορία. 15 του Αυγούστου. Καθόμαστε να φάμε στη μάνα μου. Λέει η μάνα μου στον αδερφό μου, γε μου, ο Θεός σας φύλαξε, να μην πάτε πουθενά ταξίδι φέτος. Του λέω της λέει ο αδερφός μου, όχι θα πάμε. Ο αδερφός μου και η γυναίκα του έχουν αυτή την καλή συνήθεια να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακόπες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Και, έχουν, και, επιδιώκουν να πάνε και σε μακρινά μέρη διακοπές κλπ. Λέει, θα πάμε, λέει, στην Αίγυπτο. Θα πάμε στο shake. Σαν Ερσέικ είναι ένα μέρος στην Αίγυπτο, δεν έχω πάει, είναι θέρετρο. Λέει η μάνα μου όχι να μην πάτε. Τώρα αυτό το λέω για τις μανάδες που ανησυχούν για τα παιδιά τους που θα πάνε εκδρομές. Όχι λέει η μάνα μου να μην πάτε γιατί πέρσι λέει, όντως το 2004 είχε πέσει μια βόμβα στο Σαρμ και είχε σκοτωθεί ένας κινηματογραφιστής του Ρίκ. Λέει η μάνα μου είναι πολύ επικίνδυνη, του λέει: Πολύ επικίνδυνο να πα εκεί γιατί πέρσι είχε γίνει βομβιστική επίθεση. Όχι, θα πάμε, λέει ο αδερφό. Λέει ο πατέρα μου να σα ζητήσω κάτι. Λέει τι, Άμα μου υποσχεθείτε ότι θα πάτε να προσκυνήσετε στο μοναστήρι τη Αγία Εκατερίνης του Σινά, θα σα δώσω την ευχή μου να πάτε. Εντάξει, λέει ο αδερφό. Οπότε έφυγαν, νομίζω 16 του Αυγούστου, 17 Έφυγαν και πήγαν στην Αίγυπτο. Εκεί συνάντησαν και άλλου Κύπριου, του είπαν ότι εμεί σκεφτόμαστε εμεί θα πάμε να επισκεφτούμε το μοναστήρι, να προσκυνήσουμε στο μοναστήρι τη Αγία Ακατενή του Σινά, γιατί έχω υποσχεθεί στον πατέρα μου να το κάνω και θα πάμε. Κανονίζουμε του άλλου του Κύπριου να νοικιάσουν ένα μήνυμα μπα και να πάνε να κάνουν αυτή την εκδρομή. Το πρωί που θα γινόταν η εκδρομή, του έψαχναν οι υπόλοιποι, αυτοί είχαν αποκοιμηθεί, αλλά δεν του έβρισκαν γιατί το βράδυ είχε κάποιο θέμα το δωμάτιο του και άλλαξαν δωμάτιο. Και ξεκίνησαν οι άλλε τρει οικογένειε, με το μίνι για να πάνε στην Αγία Κατερίνη του Σινά, γίνεται ένα φοβερό δικό τη τύχημα και οι μισοί Και θυμάμαι ότι ο αδερφός μου ήταν φίτη της ιατρικής, τότε είχε τελειώσει την ιατρική, το πέντε Νομίζω ήταν, έκανε την πρακτική του, την ειδικότητα του ότι ο αδερφό μου είχε βοηθήσει και ήρθαν πίσω τα, τα δύο παιδιά που επέζησαν και μετά έτυχε στο γραφείο να έρθει ένα από αυτά τα παιδιά και όταν του είπα ότι είμαι η αδερφή του Θεοδός ήταν πάρα πολύ συγκινημένο γιατί λέει ότι θυμάμαι ότι ήταν εκεί. Λοιπόν, σκεφτείτε, είχαν γίνει δύο τραγωδίες εκείνη σε μία εβδομάδα μέσα, έπεσε το αεροπλάνο και μετά έγινε το οδικό δυστύχημα με το μίνιμ και στις δύο περιπτώσεις θα ήταν ο αδερφός μου και η γυναίκα του και δεν ήταν. Όχι γιατί ήξεραν κάτι, την μια φορά γιατί τσαντίστηκε ο αδελφό μου που δεν του έδιναν πληροφορίε και λέει δεν είναι καλύτερη και δεν πάω, και τη δεύτερη φορά για του πήρε ύπνο. Και έτυχε να αλλάξουν το προηγούμενο βράδυ δωμάτιο και δεν του έβρεσκαν οι άλλοι. Τι μα λέει αυτό. Πραγματικά, εγώ τότε του είπα ρε παιδιά, δεν είστε για θάνατο, είστε για ζωή. Και όντω ένα χρόνο μετά, 18 του Αυγούστου του 2006, γεννήσαν το πρώτο του παιδί. Έτσι το σκέφτομαι. Τους λέω, και σα λέω, δεν είστε για θάνατο, εσεί είστε για ζωή. Τώρα, σα λέω, αυτά είναι μεταφυσικά. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν ξέρουμε γιατί κάποιου ανθρώπου έρχεται η ώρα του. Τώρα, σα λέω, μιλάω ω άνθρωπο, δεν μιλάω ω ψυχολόγο αυτή τη στιγμή. Σα είπα προσωπικέ εμπειρίε. Σα είπα για το θάνατο τη ξαδέρφη μου σε αυτό το γενικό δυστύχημα. Σα είπα για το ότι κινδύνευσαν ο αδερφό μου και η γυναίκα του να είναι στα μοιραία δυστύχηματα. Γίνεται αυτό. 14 Αυγούστου με το αεροπλάνο του, του 5 και δεν ξέρω εγώ πόσες μέρες μετά έγινε αυτό με το μινιμπάς. Έρχεται πίσω η μικρούλα. Τα 12,5 ετών τότε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχει γλιτώσει όλοι από αυτό. Και μετά γίνεται στο κινητικό δυστύχημα έξω από το σπίτι της κυριολεκτικά και σκοτώνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να, 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 κατανοήσεις, να χωρέσει το μυαλό σου την απώλεια, την ξαφνική απώλεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πιο εύκολο να αντέξεις το γεγονός ότι κάποιος αρρωστά από μια σοβαρή ασθένεια όπως τον καρκίνο και κάνει θεραπείες πολύ καιρό και στο τέλος ίσως να μην τα καταφέρει και ήδη έχει προετοιμαστεί και ο άνθρωπος που πεθαίνει αλλά και η οικογένειά του σταδιακά για αυτό που θα συμβεί ένα δυστύχημα, όπως ένα αεροπορικό δυστύχημα, ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, ένα δυστύχημα με τρένο, είναι ξαφνικό. Εκεί που είσαι άνεγνιας, εκεί που δεν σκέφτεσαι τίποτα κακό, έρχεται. Και μπορεί να έρθει και μέσα στο σπίτι σου. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πεθάνει από freak accidents, από φρικιαστικά δυστυχήματα που έχουν γίνει μέσα στο ίδιο του στο σπίτι. Ο αδερφός μου όταν ήταν φοιτητή μία φορά, είχε έναν φίλο, φοιτητή ιατρική επίση από την Πάφο, ο οποίο θα μετακόμισε. Και πήγαν να βοηθήσουν ένα άλλο φίλο του που μετακόμισε. Πήγαν όλοι να βοηθήσουν το φίλο του. Τέλο πάντων, μπαίνει το παιδί μέσα στο ασανσέρ μαζί με το ψυγείο, γίνεται λάθο, κλείνει το ασανσέρ και το κορδόνι του, ψ, του, του ψυγείου, το ηλεκτροδότη του ψυγείου, κλείνεται στην πόρτα του ασανσέρ και αποκεφαλίζει το φοιτητή μέσα το ψυγείο μέσα στο σασέρα, Αυτό είναι freak accident. Είναι φρικιαστικό δυστύχημα, φοβιστικό. Άλλη περίπτωση στην Κύπρο, μία περίπτωση που ξέρω, ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν με την κοπέλα του, είχαν πάει στο κλαμπ, επέστρεψαν από το κλαμπ, επειδή έμενα με τους γονείς του, είχα μια συζήτηση και πήγα να την κάνω στο παρκάκι, εκεί δίπλα από το σπίτι, και αυτό ενώ έπαιζε με την κούνια, την κούνια, αυτή την κούνια που κουνιούνται τα παιδιά στο πάρκο, πώ μπουρδουκλώθηκε και αποκεφαλίστηκε, στραγγαλίστηκε από την κούνια. Φρίκαξε. Δεν ήθελε να σκοτωθεί, να το κάνει μπίτιδε. Αυτά τα πράγματα δυστυχώ συμβαίνουν. Και μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Και όταν συμβαίνουν, καταραίουμε. Όταν συμβαίνουν, στενοχωριόμαστε. Όταν συμβαίνουν, πενθούμε. Και μας ανοίγουν και το συλλογικό τραύμα. Όταν μιλάμε για συλλογικό τραύμα, εννοούμε όλα εκείνα τα τραύματα που έχουν βιώσει οι προηγούμενες γενιές, για παράδειγμα, ένα πολύ γνωστό συλλογικό τραύμα για τους Έλληνες είναι αυτό της μικρασιατικής καταστροφής που έγινε το 1922, 101 χρόνια πριν οι άνθρωποι που βίωσαν τη μικρασιατική καταστροφή, καθώς και οι απόγονοι τους, καθώς και όλοι μας, έχουμε κληροδοτήσει ένα συλλογικό τραύμα. Είναι η λεγόμενη διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος. Δεν χρειάζεται να το βιώσεις εσύ ο ίδιος προσωπικά το τραύμα. Συλλογικά μεταβιβάζεται ασυνείδητα υπάρχει το λεγόμενο συλλογικό ασυνείδητο κατά τον Καρλ Ιούγκ, το οποίο εννοεί όλες τις εμπειρίες των ανθρώπων μιας, ενός έθνους, μιας φυλής, μιας χώρας, ενός πλανήτη. Το συλλογικό ασυνείδητο. Συλλογικό τραύμα. Συλλογικό τραύμα το οποίο έχει μελετηθεί πάρα πολύ από την επιστήμη της ψυχολογίας, είναι αυτό της γενοκτονίας των Εβραίων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι το πιο πολυμελετημένο συλλογικό τραύμα. Συλλογικό τραύμα είναι η γενοκτονία των Αρμενίων που έγινε πριν 100 πόσα χρόνια παλιά από τους Τούρκους. Συλλογικό τραύμα είναι αυτό της τουρκικής εισβολής, στην Κύπρο. Για παράδειγμα εγώ έχω γεννηθεί εννιά μήνες μετά την τουρκική εισβολή. Κι όμως όπως και όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά, έχουμε επηρεαστεί από αυτό το συλλογικό τραύμα. Δηλαδή, πέραν από τα προσωπικά τραύματα που έχει ο καθένας μεγαλώνοντας, που έχουν να κάνουν με την οποιαδήποτε κακοποίηση, την, την οποιασδήποτε μορφή κακοποίηση έχει δεχτεί μεγαλώνοντας, είναι και τα συλλογικά τραύματα. Τα συλλογικά τραύματα είναι μεγάλα τραυματικά γεγονότα όπως αυτό που συνέβη και λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθε τα τέμπη, τα οποία βάζουν σε πένθος ένα ολοκλήρο λαό. Και είναι πολύ φυσιολογικό να μας ρίχνουν ψυχικά αυτά τα θέματα, αυτά τα, αυτά τα, αυτό το συλλογικό πένθος να μας βυθίζει όλους τη στενοχώρια, να μας προκαλεί ανησυχία, να νιώθουμε άγχος, να νιώθουμε ανασφαλεία, να σκεφτόμαστε τρόπους για να αποκτήσουμε την ψευδαίσθηση ελέγχου, όπως του στυλ «Δεν θα αφήσω το παιδί μου να πάει στην εκδρομή στην Αθήνα, γιατί άμα μπει στο αεροπλάνο μπορεί να πέσει το αεροπλάνο και να πάθει όπως έπαθαν αυτοί στα τέμπη». Ένα πράγμα θα σας πω. Μετά από τέτοια δυστυχήματα, το πρώτο χρονικό διάστημα, γίνονται πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι στον τομέα της ασφαλείας. Οπότε, αν υπάρχει μια ασφαλή περίοδο τώρα για να ταξιδέψουν τα παιδιά σα, είναι τώρα. Άμα το σκεφτεί κάποιο αριθμητικά, τώρα βλέπετε τι κάνω. Κάνω μια εκλογήκευση. Κάνω μια εκλογήκευση, ο οποίος είναι ένας μηχανισμ... η εκλογήκευση είναι ένα μηχανισμό άμυνα που ενίοτε είναι υγιή μηχανισμό άμυνα και ενίοτε είναι συμβιβαστικό. Στην περίπτωση αυτή είναι υγιή μηχανισμό άμυνα. Το να πει ότι αυτή τη στιγμή που όλοι είναι συγκλονισμένοι από το κακό που συνέβηκε λόγω ανθρώπινης αμέλειας α, και λόγω των συστημάτων ασφαλείας που δεν λειτουργούσαν τώρα όλοι θα είναι φοβισμένοι και θα είναι πολύ προσεκτικοί άρα είναι, πιο, είναι ένας πιο ασφαλής περίοδος τώρα να ταξιδέψεις. Θέλω να δω τι άλλο έγραψα πώς θα σας πω. να διάβασα την ανάρτηση που έκανα χθες το βράδυ συναισθηματική απορρίθμιση είναι όταν μέσα με ένα ερέθισμα <φυ> αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο το ερέθισμα είναι η, 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 η δολοφονική σύγκρουση των τρένων στα τέμπη όταν με, με ένα ερέθισμα παθαίνουμε αυτό που λέγεται emotional flashback συναισθηματική αναδρομή και μπαίνουμε συναισθηματικά στη συνθήκη που ήμασταν όταν βιώσαμε κάτι παρόμοιο. Εγώ θυμήθηκα το χάμο της Ραφαέλλας, θυμήθηκα την, την, πτήση του ήλιος, ο καθένα θυμάται τα δικά του. Και σαφώς υπάρχει και το στοιχείο της ενσυναίσθησης και της έγνοιας για το τι πραγματικά βιώνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή άμεσα επηρεασμένοι από το συγκεκριμένο της Εμεί Εμείς είμαστε έμεσα επηρεασμένοι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι άλλο που συζητούσαμε την κόρη μου. Μιλούσαμε προ λίγο στο τηλέφωνο και το βλέπω ότι με παίρνει. Είναι φυσιολογικό Εάν κάποιοι από εμάς σήμερα έχουμε κάποια ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας, αν κάποιοι είναι τα γενεθλιά του, αν κάποιος έχει να πάει σε ένα πάρτι, αν, 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 να νιώθουμε ενοχή αν βιώνουμε χαρά. Δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί άνθρωποι αν θα γελάσουμε με ένα αστείο σήμερα ή αν θα νιώσουμε χαρά για ένα δικό μας γεγονός. Αυτό που είπα στην Κυριακή το λέω και σε εσά. Ο καθένας έχει το μερίδιό του. Δηλαδή του καθενός η ζωή έχει απ' όλα μέσα. Έχει και χαρές και λύπες. όπως όταν συνέβη και το δικό μας, του καθενός το δικό του τραυματικό γεγονός, υπήρχαν άνθρωποι που δεν το ήξεραν, δεν επηρεάστηκαν και περνούσαν μια καλή μέρα, έτσι και σήμερα μπορεί κάποιοι από εμά να περάσουμε μια καλή μέρα και αυτό δεν μας κάνει κακούς ανθρώπους. Λοιπόν, εάν βρίσκουμε τον εαυτό μας να επηρεάζεται πολλές μέρες μετά από τέτοια περιστατικά και να πέφτει σε μία συνθήκη μετατραυματικού στρες, δηλαδή να νιώθει άγχος, φόβο, να βλέπει φιάλτες, να έχει κατάθλιψη, να έχει αρνητικά συναισθήματα, τότε είναι αυτό που είπε η Μαριάννα, που έγραψε πολύ σοφά, ότι μετά που θα ασχοληθούμε με τη φθαρτότητα, μετά που θα διαχειριστούμε το φόβο του θανάτου, μετά θα έρθουμε σε επαφή με τον πολυτραυματία μέσα μας. Τέτοια περιστατικά μας ξυπνάνε όλα μας τα τραύματα. Θα κλείσω λέγοντας αυτό. Μια καινούρια προσέγγιση θεωρητικής ψυχοπαθολογίας στην ε, ε, ψυχολογία είναι η αναγνώριση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, που στα αγγλικά λέγεται μεταρχικά CPTSD, Complex Post Traumatic Stress Disorder. CPTSD, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα και που γίνεται αρκετή μελέτη και θέλουμε να γίνει ακόμη περισσότερη μελέτη πάνω σε αυτό ήδη έχει αναγνωριστεί ως επίσημη διαταραχή από το ICD-11 το ICD είναι το εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις ασθένειες και τις σωματικές και τις ψυχικές διαταραχές Ακόμη δεν έχει ε, μπει στο DSM, γιατί δεν έχουμε έκδοση του DSM τα τελευταία 10 χρόνια. Το 2013 ήταν η τελευταία έκδοση του DSM-5. Είμαι σίγουρη ότι θα μπει στο DSM-5 το CPTSD, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού Στρες, ως μια νέα διαταραχή, ξεχωριστή διαταραχή από τη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Η σύνθετη διαταραχή Τραυματικου... μετατραυματικού Στρες είναι ένα χαλί τραυμάτων το οποίο έχουμε πολλοί άνθρωποι μέσα μας, τραυμάτων που έχουμε μαζέψει μεγαλώνοντας, από την κοιλιά της μάνας μας μέσα ακόμη, και συλλογικών τραυμάτων και ατομικών τραυμάτων, τα οποία είναι όταν είναι αδιαχείριστα, όταν ένας άνθρωπος δεν κάνει δουλειά με τον εαυτό του, δεν κάνει ψυχοθεραπεία, δεν κάνει ψυχοεκπαίδευση και δεν κάνει προσωπικό πνευματικό αγώνα για να διαχειριστεί τα τραύματά του, τους εσωτερικούς του δαίμονες, τότε αυτά κοιμούνται στο υποσυνείδητό του τρόποντινά, και ξυπνούμε μια φορμή με ένα ερέθισμα. Το δυστύχημα στα τέμπη που ξεκίνησε ο Μάρτιος του 23 μπορεί να αποτελέσει για πολλούς από εμάς ερέθισμα ώστε να ξυπνήσει το μετατραυματικό μας στρες, να ξυπνήσουν τα κοιμισμένα μας τραύματα και να πάθουμε αυτό που ονομάζεται συναισθηματική απορρίθμιση. Να απορριθμιστούμε συναισθηματικά, να γίνουμε χάλια συναισθηματικά. Αυτό δεν το παθαίνουν όλοι όσοι λυπούνται για το συνέστημα στα τέμπη, για το δυστύχημα στα τέμπη. Απλώ εξηγώ ότι αν ένα άνθρωπο υποφέρει από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, ένα τέτοιο γεγονό θα τον απορριθμίσει σίγουρα συναισθηματικά. Δεν θα επιλύσουμε όλα μα τα τραύματα σε ένα βίντεο 45 λεπτών, ούτε σε μια μέρα, αλλά. θα δώσω κάποιες έτσι πολύ σύντομε συμβουλές, πρακτικές. Μην πιέσετε τον εαυτό σας σήμερα για να καταφέρετε σύνθετα tasks, σύνθετα σύνθετους στόχους. Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και με τη ψυχή σας που πονάει. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να πενθήσει Είναι εντάξει να κλάψετε. Δεν είναι κακό, το κλάμα είναι εξαιρετικά βοηθητικό. Μια πρόσφατη, πρόσφατη, 10 χρόνια, μια πρόσφατη μελέτη έχει δείξει ότι μέσα στα δάκρυα λύπη υπάρχουν συμπυκνωμένοι νευροδιαβιβαστέ που έχουν σχέση με τα στενά χώρα συναισθήματα. Άρα, όντω με το να κλαίμε, βγάζουμε όλε αυτέ τι τοξίνε από τον οργανισμό μα, όντω εκτονωνόμαστε. Είναι εντάξει να κλάψουμε. Ε, αν νιώθουμε ότι το να παρακολουθήσουμε, για παράδειγμα, κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που είναι σπαρακτικέ θα μας βοηθήσει στο να κλάψουμε και να εκτονοθούμε είναι καλό πράγμα. Αν νιώθουμε ότι αντέχουμε να ακούμε και να βλέπουμε αυτά, να τα βλέπουμε και να τα ακούμε γιατί μπορεί να λειτουργήσουν ως εκτονοτικά με τον τρόπο που εξήγησα. Αν όμως νιώθουμε ότι η παρακολούθηση τέτοιων εκπομπών είναι απορριθμιστική συναισθηματικά για μας και μας βάζει σε ένα χάος και φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, να κλείσουμε την τηλεόραση, να κλείσουμε το ραδιόφωνο. Εντάξει. Ξαναλέω. Κάποιοι με το να ακούνε τις ειδήσει και ειδικά τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βιώνουν πόνο, τους δίνεται μια ευκαιρία να κλάψουν και να εκτονωθούν. Κάποιοι άλλοι ακούγοντας αυτές τις εκπομπές με το να ακούνε το ποιο έχει φταίξει και πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτό το πράγμα, αποκτούν μια ψευδέστηση ελέγχου, ένα μηχανισμό άμυνας που τους βοηθάει να διαχειριστούν το τρομερό συλλογικό πένθος που βιώνουμε όλοι. Μην πιέσετε τον εαυτό σας να κάνει κάτι που δεν αντέχει. Αν δεν αντέχετε να βλέπετε αυτές τις εκπομπές, κλείστε τις. Αν δεν αντέχετε να μην τις βλέπετε, ανοίξτε τις. Δώστε στον εαυτό σας χώρο και χρόνο σήμερα να είστε. Να είστε λυπημένοι. Ας δώσουμε στον εαυτό μας χώρο και χρόνο σήμερα να είμαστε. Να είμαστε λυπημένοι, να είμαστε πενθούντες. Να είμαστε αποκαρδιωμένοι. Αν δεν μας γίνει το πένθος δεν σημαίνει πως είμαστε κακοί άνθρωποι. Μπορεί να έχουμε μέσα μας μηχανισμούς άμυνας που μας προστατεύουν από το να ανοίξουμε το κουτί της πανδόρας. Ο καθένας όπως το νιώθει. Ο καθένας όπως το βιώνει, εν συνέστηση, συμπόνια και αυτοσυμπόνια και προστασία, Έχετε όλη μου την αγάπη, όλη μου την αγάπη. Σας σκέφτομαι όλους, όλους. Ξέρω πως δεν είστε καλά, ούτε εγώ είμαι καλά. Θα πω αυτό που λέω συχνά, shit happens, life happens. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό, θα το βιώσουμε μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη αγάπη και συμπάθεια στους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν άμεσα τις συνέπειες του καταστροφικού δυστυχήματος που έγινε στα τέμπη. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη αγάπη και σφιχτή νοερή αγκαλιά σε όλους όσους βιώνουν άμεσα ή έμμεσα τις συνέπειες του δυστυχήματος. Έχει ξυπνήσει το συλλογικό μας τραύμα. Έχουμε απορριθμιστεί συναισθηματικά είναι φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο, είναι εντάξει να μην νιώθουμε καλά, είναι εντάξει να πέσουμε συναισθηματικά, είναι εντάξει να έχουμε τις μαύρες μας, είναι εντάξει. Όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα. Εάν βιώνουμε οποιοδήποτε συνέστημα πένθου, α μην σταματήσουμε τον εαυτό μας να το βιώνει. Να το βιώσουμε, να το βγάλουμε προς τα έξω, να το εκτονώσουμε και όταν το ζούμε το συνέστημα, σταματά όταν το σπρώχνουμε προς τα κάτω και αποφεύγουμε να το νιώσουμε, τότε αποκτά ζωή μόνο του το υποσυνειδητό μας. Αυτά. Βγήκα όπως είμαι, όπως νιώθω. Όσοι είστε πολύ καιρό εδώ στο κανάλι, ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που μοιράζομαι μαζί σας την καθημερινότητά μου και μοιράζομαι και εκφράζομαι μαζί σας τα συναισθήματα μου. Έχετε την αγάπη μου και θα είμαι στα σχόλια. Σας αγαπώ.